Μεταφυλακτικό Σύλλογο Πανεπιστημίου Πελοποννήσου της Πληροφορικής Λιθουανίων του Τμήματος, για να διαμαρτυρηθούμε για το νομοσχέδιο που κατεβαίνει. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε ήδη, ή αν όχι, να σας ενημερώσουμε, χθες για δεύτερη μέρα η σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου αποφάσισε ότι τάσεται κατά του νομοσχεδίου του κ. Υπουργού. Δεν θέλουμε καμία συγχρόνιση με τη Διοίκηση Ελλάδος. Δεν θέλουμε το πτυχίο μας να αποβαθμιστεί. Το νομοσχέδιο προβλέπει επίσης τα διετή-τριετή πτυχία. Θέλουμε ενιαίο επιστημονικό πτυχίο στον τομέα μας. Είναι μια αφορμή σήμερα που είναι το κύριο Δραγασάκη, είναι πρόεδρος της κυβέρνησης, να διαμαρτυρηθούμε για αυτό που πάει να συμβεί παρά τη σύμφωνη γνώμη της συγκλήτου. Είναι το ανώτατο θεσμικό όργανο του Πανεπιστημίου. Ο ίδιος μάλιστα δηλώσει ότι είχε πει ότι άμα δεν συμφωνούν οι συγκλήτοι, δεν θα το προχωρήσει. Παρ' όλα αυτά, δεν φάνηκε να ενδιαφέρει καθόλου η άποψή της. Το κατέθεσε σήμερα το πρωί παρά τη διαφωνία που είχαν τη Δευτέρα και την Τρίτη σύγκλητη. Αυτό μας δείχνει ότι ο κύριος Υπουργός δεν τον ενδιαφέρει καθόλου μάλλον τα ακαδημαϊκά κριτήρια και κοιτάει κάποιο προσωπικό συμφέρον. Εμείς το καταδικάζουμε και γι' αυτό είμαστε εδώ σήμερα που είναι ο κύριος Δραγασάκης, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, να τονίσουμε τη δυσαρέσκειά μας προς όλο αυτό που συμβαίνει. Θα θέλαμε να επισημάνουμε τρία πράγματα. Το πρώτο πράγμα είναι ότι δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα με την ονομασία ΤΕΗ, αλλά το πρόβλημα μας είναι τα ακαδημαϊκά κριτήρια. Διότι το ΤΕΗ Δυτικής Ελλάδας είναι ένα ΤΕΗ με εκατότερες υποδομές, με εκατότερα κριτήρια αξιολόγησης και συνεπώς μια συγχώνευση θα σημαίνει ότι θα έχει πρόσβαση στους οικονομικούς πόρους του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και θα έχει πρόσβαση στη σύγκλητο και θα έχει δικαίωμα ψήφου. Ένα μπορεί αυτό. Μάλιστα να έχει και την πλειοψηφία. Διευθυντές δεν σκύβουν το κεφάλι. Ο μόνος δρόμος είναι οργάνωση και πάλι. Οι διευθυντές δεν σκύβουν το κεφάλι. Ο μόνος δρόμος είναι οργάνωση και πάλι. Το δεύτερο σκέλος είναι ότι αυτές τις μέρες γίνει κάτι πολύ όμορφο. Οι φοιτητές έχουμε ενωθεί και έχουμε αφήσει στην άκρη παραδοξιακά συμφέροντα. Έχουμε ενωθεί με τους καθηγητές μας, οι οποίοι είναι καταπληκτικοί άνθρωποι, με πολλή δουλειά στην πλάτη τους και με άρση σχέση με τους φοιτητές. Έχουμε ενωθεί με την τοπική κοινωνία, η οποία έχουν αφήσει στην άκρη μικροπολιτικά συμφέροντα και αιτήθηκαν πάνω στο ρωτοπούμι τον Υπουργό μόνο την πολιτική. Και μπράβο στην τοπική κοινωνία, προσωπικά δεν το περίμενα. Και επίσης έχουμε και τη συγκατάθεση της συγκλήτου. Άρα πλέον είμαστε σύγκλητος, τοπική κοινωνία, φοιτητές, καθηγητές, όλοι ενωμένοι. Και είναι το πιο σημαντικό πράγμα σε όλο αυτό. Πολλοί διαρωτούνται για το αν θα πετύχουμε ή όχι. Άποψη είναι ότι από την ώρα που υπάρχουν δηλώσεις για το αν θα εφαρμοστεί το νομοσχέδιο ή όχι, το αν θα εφαρμοστεί με αυτή τη μορφή ή όχι, μόνο και μόνο ότι υπάρχει αυτή η στάξη στα μάτια, να την πω, σημαίνει ότι έχουμε ελπίδες. Έχουμε ελπίδες διότι σαν φοιτητές δεν απαιτούμε να βγούμε με πτυχίο μηχανικού εμείς προσωπικά, διότι έχουμε μπει σε ένα άλλο τμήμα πληροφορικής και τριπλιονιών. Απλώς το θέμα είναι ότι το κάνουμε για τους επόμενους. Το κάνουμε για το Πανεπιστήμιο, διότι όχι μόνο το θέλουμε, αλλά το υποστηρίζουμε. Ιδάλλως δεν θα κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Το πρώτο ζήτημα είναι ότι καταρχάς και καταρχήν στερεί από την Πελοπόννησο να αναπτύξει το αντικείμενο της ενέργειας, το οποίο έχει άμεση συνάφεια με τον παραγωγικό ιστό της. Αιωλικά πάρκα, ηλιακά πάρκα, το τρίτο μεγαλύτερο εργοστάσιο ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, τη Μεγαλόπολη, το τεχνητό φράγμα της λίμνης του Λάδωνα. Η Πελοπόννησο έχει άμεση σχέση, είναι ηλεκτρολόγοι, μηχανικοί και μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Δεν υπάρχει καλύτερο συνδυασμό. Ένα είναι αυτό. Και δεύτερον είναι η συμπεριφορά του Υπουργείου. Δηλαδή έχουν γίνει επιτροπές με ανθρώπους του Υπουργείου, με ανθρώπους του δικού μας επιχειρήματος και βγαίνει όλο αυτό. Το θεωρούμε απαράδεκτο όλη αυτή τη συμπεριφορά και δεν αρμόζει σε φορά και πρέπει να αλλάξει αυτό. Δεν είναι μόνο προσωπικό του κλίματος το πρόβλημα. Είναι γενικότερα του Πανεπιστημίου. Και όχι μόνο του δικού μας, όλων των Πανεπιστημίων. Αν είχαμε μόνο εμείς το πρόβλημα, θα είχαμε διαμαρτυρηθεί μόνο εμείς. Έχετε δει ότι η Πάτρα αντιδράει. Τελικά το Πανεπιστήμιο αντιδράει. Ο Πανεπιστήμιο Κρήτης αντιδράει. Εμείς αντιδρούμε. Είναι τουλάχιστον 5 ακαδημαϊκά ιδρύματα τα οποία διαφωνούν με αυτό που συμβαίνει. Οι σύγκλητοι έχουν ψηφίσει κατά. Ο Υπουργός προφανώς δεν λαμβάνει υπόψη τίποτα, κανένα ακαδημαϊκό κριτήριο. Καμία επιτροπή που έχει συστήσει ο ίδιος για οποιαδήποτε αποφάση την αληθεί, πάει και κάνει το δικό του. Επίσης, είπα να περάσει μέσα από το νομοσχέδιο και άλλους νόμους, όπως είναι τα διετή, τα τριετή, έχετε ακούσει, δίδακτρα πολλές φορές σε προπτυχιακό ακόμα επίπεδο. Όλο αυτό θεωρούμε ότι δεν αρμόζει, ότι δεν είναι σωστό. Είναι κάτι συλλογικό η παιδεία και πρέπει να το πει ο καθένας στο δικαίωμα αυτό. Εκτός αυτού, είναι πάγιο τμήμα των φοιτητών να μπορούν να έχουν ένα πτυχίο. Ένα πτυχίο το οποίο το έχουν επιλέξει, έχουν περάσει μια συγκεκριμένη σχολή για τους δικούς τους λόγους,